Περνάμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην περίεργη εξαφάνιση στρατιωτικού υλικού που είχαμε σε αποθήκη με πυρομαχικά και εκρηκτικέ ύλε στη Λέρο. Ο Σταύρο Ιωαννίδη είναι μαζί μα. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι, τι εκλάπει από αυτή την αποθήκη, Σταύρο. Να δούμε λοιπόν τι λείπει η ΣΥΑ. Καθώ όπω διαπιστώθηκε από έλεγχο που έγινε το απόγευμα τη Δευτέρα, λείπουν φορητά αντιαρματικά, λείπουν εκρηκτικά και πιο συγκεκριμένα όπλο βομβίδε, mm -hmm. λείπουν χειροβομβίδε. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες. Λείπουν νάρκες, λένε οι πληροφορίες. Λείπουν κάποιες σφαίρες, ένα αριθμό από σφαίρες, αλλά και βραδί στο ε, αυτό διαπιστώθηκε, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια καταμέτρησης που έγινε στην αποθήκη, καθώς ανέλαβε νέος αξιωματικός υπεύθυνος για τη φύλαξη της αποθήκης αυτής που βρίσκεται στην αυτική βάση στη Λέρο. Ε, να δούμε λίγο όμως τι γίνεται με αυτή τη βάση και καταρχάς με την αποθήκη τι μέτρα ασφαλεία υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν Η κάμερα ότι και είναι πάρα πολύ στην είσοδο. απλό να μπει κάποιο και να πάρει. Δεν είναι καθόλου απλό. Α. καθόλου Τρει άνθρωποι έχουν δικαίωμα πρόσβαση. Ο διοικητή τη μονάδα, ο αξιωματικό ασφαλεία αλλά και ο υπεύθυνο αποθηκάριο. Αυτοί μόνο μπορούν να μπουν στην αποθήκη. Όμω μέτρα ασφαλεία υπάρχουν και εντό του χώρου. Υπάρχουν κάμερε ή αλλά και αισθητήρε που καταγράφουν όλε τι κινήσει στο εσωτερικό. Άρα θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν απίθανο να μπει κάποιο χωρί να καταγραφεί από τα ηλεκτρονικά συστήματα που σαρώνουν το χώρο. Αυτό ε, οδηγεί σε κάποια σενάρια τι αρχέ, καθώ βρίσκονται στο νησί και οι τρομοκρατικοί αλλά και στρατιωτικέ αρχέ και κάνουν προανάκριση αυτή την ώρα. Γίνεται και νέα καταμέτρηση. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, διότι πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώ λείπει. Η τελευταία έγινε τον Δεκέμβριο του 2018. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι στο διάστημα από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα έχουν χαθεί τα υλικά, όμω δεν ξέρουμε πότε έγινε η τελευταία απογραφή. Και αυτό λέει πολλά για τον Άρα τρόπο. Άρα μπορεί που... να έχει γίνει κάποιο λάθο στην καταμέτρηση. Και χρόνια πριν. Αυτό είναι ένα σενάριο. Έτσι. Και ή μπορεί να έχει φύγει. Το είναι το πιο καθυστερητικό βεβαίω από όλα τα σενάρια. Αρκετού μήνε πριν. Έτσι. Βέβαια, η, η λάθο καταμέτρηση είναι ένα σενάριο. Η τρομοκρατική όμω ερευνά και σχέσει του προσωπικού ενδεχομένω με την τρομοκρατία. Και γι' αυτό μάλιστα οι έρευνε πηγαίνουν σε βάθο δύο ετών. Συλλέγονται ανακρίσει από τουλάχιστον 10 άτομα που έχουν διατελέσει σε θέσει κλειδιά στη συγκεκριμένη βάση. Όμω ίσω κληθούν και στελέχη τα οποία μπορεί να έχουν πάει σε άλλε μονάδε αυτή τη στιγμή και να έχουν αποστρατευτεί. Και βέβαια το ερώτημα είναι αν, υπάρξει, αν, έχει υπάρξει παραβίαση, αν έχει καταγραφεί σε κάποιο υλικό. Για την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία παραβίαση τη αποθήκη. Άρα το μυαλό όλων πηγαίνει στο ότι μπορεί η όποια πράξη να έγινε εκ των έσω. Κλείνοντα, μόνο να πούμε εσύ πω γίνονται έρευνε και σε αποθήκε άλλων νησιών που βρίσκονται στα Δωδεκάνησα, στην περιοχή. Μήπω το υλικό υπάρχει εκεί. Βέβαια, δεν μπορεί κανεί να αποκλείσει οποιοδήποτε σενάριο αυτή τη στιγμή, καθώ οι έρευνε είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα, είναι μια περίεργη υπόθεση. Την παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.